Πριν σας μιλήσω για τον προσεχή ομιλητή, να σας πω ότι αυτά τα δύο έργα που βλέπετε ανερτημένα, ένα εκεί και ένα εδώ, είναι φιλοτεχνημένα από, από τις κυρίες Μαρία και Στέλλα Κάρλου, οι οποίες είναι και μέλη της φιλολογικής στέγης του Πειραιά. Ο επόμενος ομιλητής μας, που είναι ο προτελευταίος, είναι αρχιτέκτον του Μεσοβίου Πολυτεχνείου, με έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε δεκάδες ανασκαφές και πλήθος διαλέξεων και δημοσιεύσεων. Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνού Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών, επίτιμος διευθυντής αναστήλωσης αρχαίων μνημείων και πρώην προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα τον κύριο Αθανάσιο Νακάση. Ποιο αλλάζω, αυτό. Με αυτό, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή είναι μια εργασία που έχουμε κάνει μαζί με τον δόκτωρα Άγγελο Νακάση, που κάθεται εκεί μόνος του, και θα σας την παρουσιάσω εγώ. Αφορά βέβαια τα μάρμαρα του Παρθενώνος και τις περισσότερες από τις ελληνικές και διεθνείς θέσεις που έχουν διατυπωθεί για την επιστροφή τους. Η επιστροφή των μαρμάρων αποτέλεσε φλέγον ζήτημα από την πρώτη σχεδόν στιγμή της απόσπασής τους. Ο αντίλογος βασίζεται κυρίως σε επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου ότι τάχα τα γλυπτά νομίμως τα μετέφερε ο Έλγιν, ότι οι υποδομές και το εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου εξασφαλίζει την προστασία και συντήρησή τους και ότι η ενδεχόμενη επιστροφή θα εγείρει παρόμοιες αξιώσεις. Αυτές τις θέσεις υποστήριξαν το 2012 οι ιστορικοί Τρίσταμ Χαντ και Φελίπε Φερνάντες Αρμέστο, γράφοντας κυρίως ότι η επιστροφή θα δημιουργήσει προηγούμενο με κίνδυνο να αδειάσει το Βρετανικό και άλλα μουσεία. Το περιοδικό Economist το 2009 θεώρησε ότι τίθεται σε κίνδυνο η πρακτική της ελεύθερης διακίνησης εκθεμάτων. Το αίτημα πάντως της επιστροφής δεν θεραπεύεται ούτε με δανεισμό, αφού τα εκθέματα θα μπορούσαν να δανείζονται και σε τρίτες χώρες. Η πρόταση περί δανεισμού είναι υπεκφυγή με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και την παραπλάνηση του κοινού, ενώ στοχεύει στον αντίθετο σκοπό, διότι τυχόν η υιοθέτηση του δανεισμού σημαίνει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη βρετανική κυριότητα επί των γλυπτών. Το 2010 ο Μίκαελ Κίμελμαν με άρθρο του στους New York Times χαρακτήρισε εθνικιστικά τα ελληνικά επιχειρήματα. Τα γλυπτά, έγραψε, είναι έργα τέχνης με ευρύτερη αξία και λειτουργούν ως έργα τέχνης ακόμα και μακριά από το χώρο όπου βρίσκονταν. Δεν στερείται σκοπιμότητων η στάση διαφόρων μουσείων και χωρών που κατέχουν αγορασμένες ή κλεμμένες αρχαιότητες. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι δημιουργίες μουσείων με εκθέματα άλλων χωρών αύξησε την αρχαιοκαπηλεία, αφού δημιουργήθηκε μια αυξανόμενη ζήτηση. Τα έθνη συναγωνίζονται ιδρύοντας εντυπωσιακά Ινστιτούτα για να στεγάσουν θησαυρούς, ικανοποιώντας ματαιοδοξίες των καιρών. Ο σοφός αυτοκράτορ Μάρκος Αβρίλιος έγραψε: «Οι επιδιώκονται στην ιστεροφημία δεν αναλογίζονται ότι οι γενιές στις οποίες απευθύνονται θα ενοχληθούν ακριβώς όπως ενοχλούνται και οι τωρινές γενιές». Εν τούτης, έχει δημιουργηθεί μέτωπο στήριξης και προώθησης επιχειρημάτων επιστροφής των μαρμάρων. Το 1998, ο Βρετανός διεθνούς φήμης ιστορικός Κρίστοφερ Χίτσενς εκφράστηκε υπέρ της επιστροφής. Όλο και πιο πολλοί Βρετανοί συμφωνούν σε αυτό και πολλές χώρες συστήνουν επιτροπές για την επιστροφή. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πρόεδρο τον διακεκριμένο αρχαιολόγο φιλέλληνα καθηγητή Στέφεν Μίλλερ, τον οποίο έχει τιμήσει το ελληνικό και το διεθνές οικομός για το έργο του ενώ ακόμα ζούσε. Η Αυστραλιανή Επιτροπή εξέτασε το 2013 σε συνέδριο τρόπους για καλύτερα αποτελέσματα των δράσεων για την επιστροφή των γλυπτών
ενώ υπέρ της επιστροφής τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελβετικής Επιτροπής το 2014 στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης. Το 2002, 14 Άγγλοι βουλευτές ζήτησαν να επιστρεφούν τα μάρμαρα. Η κίνηση ονομάστηκε Υποστηρικτές του Παρθενώνα 2004. Αρνητικά απήντησε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Ρόμπερτ Άντερσον. Σε άρθρο στους Times έγραψε «Τα μάρμαρα δεν φεύγουν». Όμως η κίνηση επιστροφής πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τη νεότερη γενιά στηρίζει το κίνημα Marbles Reunited. Πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε το 2007 το άρθρο «Η κληρονομιά του Λόρδου Έλγιν», περιγράφοντας την απροθυμία ορισμένων χωρών να επιστρέψουν έργα τέχνης. Ωστόσο σημειωνόταν ότι κανένα αίτημα δεν έχει προκαλέσει τόσο έντονα συναισθήματα όπως τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι βουλευτές Ντόναλντ Πέιν και Γκας Μπιλιράκης έγραψαν ότι με το νέο Μουσείο Ακρόπολης η Ελλάδα είναι σε θέση να προφυλάξει καλύτερα τα γλυπτά από ότι το Βρετανικό Μουσείο. Η δημοσιογράφος Έλενα Σμιθ του Βρετανικού New Statesman, αφού ξεναγήθηκε στο νέο μουσείο, δήλωσε συγκλονισμένη και δημοσίευσε το άρθρο «Χάνοντας τα μάρμαρά σου». Η εφημερίδα Le Figaro, με τίτλο «Η Αθήνα ανασταίνει τον Ολυμπό της», έγραψε «Πάνω από το ίμιση του αρχικού μαρμάρινου διακόσμου μήκους 160 μέτρων, πλαισιωμένου από 612 γλυπτά που απεικονίζουν θεϊκές και ανθρώπινες μορφές, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο». Ο Τζόναθαν Τζόουνς του Βρετανικού Guardian δήλωσε ότι η φυσική θέση των γλυπτών είναι στο νέο μουσείο. Δεκάδες είναι οι δηλώσεις ηγετών ή αξιωματούχων που τοποθετήθηκαν υπέρ της επιστροφής. Το 2013, ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μπάρι Οφάρελ, υπογράμμισε «Τα γλυπτά επιβάλλεται να επιστραφούν στην Αθήνα. Από τη στιγμή που λειτουργεί το νέο μουσείο, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για να μην επιστρέψουν τα γλυπτά». Για το θέμα έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις και εκπομπές, όπως βρετανική εκπομπή του William Stewart το 1996, δημοσκόπηση της εταιρείας Morris στη Μεγάλη Βρετανία το 1998, ιστοσελίδα του BBC το 1999, άρθρο του Economist το 2000, ενώ το 66% των μελών του Κοινοβουλίου της Βρετανίας ψήφισε υπέρ της επιστροφής. Ακόμα αναφέρω σχετική ιστοσελίδα του CNN το 2002. Την επιστροφή έχουν υποστηρίξει άνθρωποι της 7ης τέχνης, η Vanessa Redgrave, η Francis De La Tour, η Judy Dench, ο Sean Connery, ο Robin Williams και πολλοί άλλοι. Με ιδιαίτερο πάθος υποστήριξε την επιστροφή ο Stephen Fry, ακτιβιστής, ηθοποιός, συγγραφέας και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Την υποστήριξή τους εξέφρασαν ο George Clooney και ο συμπροταγωνιστής του Bill Murray στην ταινία Monuments Men, με δηλώσεις που στάθηκαν αφορμή για δημοσιεύματα διεθνούς φήμης εντύπων. Μία ταινία προβάλλει το θέμα των μαρμάρων στη σκηνοθεσία των ελληνικής καταγωγής Αμερικανών αδερφών Τζον και Θεόντορ Κόρτι Βούρχης με τίτλο «Πρόμαχος». Ο καθηγητής Σαλβατόρε Λοσίκο πραγματοποίησε το 2014 το London to Athens Bike Tour με στόχο την ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Διήνυσε την απόσταση από τα σκαλιά του Βρετανικού Μουσείου ως το Μουσείο Ακρόπολης, ποδηλατώντας 8 ώρες τη μέρα επί 35 μέρες. Ο Άρης Καλογερόπουλος το 2012 λάνσαρε μαζί με τον Αλέξη Μανθεάκη καμπάνια για την επιστροφή των μαρμάρων με τίτλο «I am Greek and I want to go home». Το σενάριο αναφέρεται σε καταστροφές και κλοπές που θα μπορούσε να διαπράξει ο Έλγιν σε άλλα μνημεία. Επεξεργασμένες φωτογραφίες απεικονίζουν μνημεία σύμβολα δίθεν αποσπασματικά σωζόμενα από καταστροφές που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ο Έλγιν αν είχε πάει εκεί. Στο τέλος παρατίθεται φωτογραφία του Παρθενώνα καταλήγοντας «Ο Έλγιν όμως πήγε στην Αθήνα». Το 2013 η Διακυβερνητική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρότεινε διαμεσολάβηση του ΟΗΕ με αρρωγή του UNESCO για την επίλυση του ζητήματος. Ωστόσο η Μεγάλη Βρετανία δεν ανταποκρίθηκε. Ο Τζος Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλα Λαμουντίν, δικηγόρος, επισκέφθηκαν την Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014 υποστηρίζοντας την επιστροφή. Μετά τις δηλώσεις τους, σε διαδικτυακή δημοσκόπηση του Guardian, το 88% τάχθηκε υπέρ της επιστροφής. Το 2016, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων απέρριψε το αίτημα της επιστροφής, δηλώνοντας αναρμόδιο διότι το γεγονός συνέβη πριν 150 χρόνια,
πριν το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράψει τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2018, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή ή απόδοση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, εστιάζοντας την υποχρέωση των κρατών να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών σε καιρό ειρήνης ή πολέμου. Λόγω και των σειράξεων στη Μέση Ανατολή, που είχαν παράπλευρη συνέπεια την καταστροφή, λαϊλασία, κλοπή, αλλά και παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Ωστόσο, το γενικότερο πνεύμα της απόφασης παραπέμπει και στην επιστροφή των γλυπτών. Εκδήλωση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα και σχετική συζήτηση που συνοδεύτηκε από προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους για τη ζωοφόρο του Παρθενώνα πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Μουσείο της Στοκχόλμης το 2017. Οργανώτρια η Σουηδική Επιτροπή για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, που πραγματοποίησε εκεί την ετήσια συνέλευσή της, παρουσία του Έλληνα πρέσβη Δημητρίου Τουλούπα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η απόκτηση των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, η οποία διέπεται από τους όρους του νόμου του 1963 που αναφέρθηκε προηγουμένως, του Βρετανικού Μουσείου και η αναγκαιότητα τροποποίησής του. Υπογραμμίστηκε επίσης το γεγονός ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα αποτελούν μοναδική περίπτωση και θα πρέπει να διακριθούν από άλλες περιπτώσεις διεκδίκησης επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών. Τονίστηκε τέλος η σημασία της ίδρυσης του νέου μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο συνιστά τον πλέον κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των γλυπτών. Χωρίς την άδεια του Σουλτάνου Λεϊλάτης, όπως αποδεικνύουν τοποθετήσεις ειδικών, ο Λόρδος Έλβιν το μνημείο της Ακρόπολης με τους ειδικούς να καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του Βρετανικού Μουσείου ότι υπήρχε τάχα Οθωμανικό φυρμάνι το οποίο του τα παραχωρούσε. Ωστόσο, τέτοιο χαρτί δεν σώζεται και αυτό που έχει σήμερα το μουσείο, όπως είπε και πριν η Έλληνα Κόρκα, είναι μια μεταγενέστερη μετάφραση στα Ιταλικά μιας φιλικής επιστολής από τον Καϊμακάν Πασά, που του δίνει άδεια να πάρει εκμαγή από τα γλυπτά και σε καμιά περίπτωση να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο μνημείο. Ο Ιρανός ερευνητής Σαριάν Παναχή έχει κάνει έρευνα σε όλα τα επίσημα έγγραφα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει φυρμάνι για μεταφορά γλυπτών. Το επιβεβαίωσαν το 2019 δύο Τούρκοι επιστήμονες, η Ζεϊνέπ Εγκέν και Όρχαν Σακίν, που παρουσίασαν τα αποτελέσματα μακράς έρευνας για τα επίσημα έγγραφα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία συνδέονται με τον Λόρδο Έλβιν, τονίζοντας ότι όλα τα φυρμάνια ήταν γραμμένα σε ένα ειδικό βιβλίο. Το περιεχόμενό τους ήταν επίσης γραμμένο σε αυτό. Ίσως λοιπόν υπήρχε ένα προσωπικό γράμμα στον Έλγιν, αλλά όχι φυρμάνι, που υπογραφόταν μόνο από τον Σουλτάνο και όχι από κάποιον Πασά. Το μόνο που υπήρξε ήταν άδεια για επίσκεψη. Η κατάθεση το Μάρτιο του 2021 κατέθηκε διακομματικό ψήφισμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών από τους ομοσπονδιακούς βουλευτές Κάρολιν Μαλόνι και Κωνσταντίνο Μπιλιράκη, γεγονός που αποτελεί μια διεθνή κίνηση στήριξης του πολύχρονου αιτήματος της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους με το μνημείο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Οι δύο βουλευτές και συμπρόεδροι στο Ελληνικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Βουλής προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ωστόσο από κοινού υποστηρίζουν το αίτημα της χώρας μας. Στο ψήφισμά τους τονίζουν ότι ενώσο γιορτάζουμε την 200η επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τη μάχη για τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα σπουδαιότερα παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης και ομορφιάς να επιστρέψουν σπίτι τους. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ζωτικά κομμάτια της ιστορίας της Ελλάδας. Αυτή η κίνηση καταδεικνύει ότι ο οποιοσδήποτε διαχειρίζεται πολιτιστικά αγαθά παρανόμως αποκτηθέντα μένει προσκολλημένος σε απεικιοκρατικές αντιλήψεις. Η κατεξακολούθηση παράνομη κατοχή πολιτιστικών αγαθών είναι ζήτημα δημοκρατίας. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2021 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 22ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, όπως ακούσατε και προηγουμένως. Ένα από τα κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής ήταν το ζήτημα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα Ελλάδα κατά Ηνωμένου Βασιλείου, πράγμα το οποίο εντάσσεται σταθερά στην ατζέντα της UNESCO από το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά. Η Επιτροπή για πρώτη φορά φέτος, πέραν της σύσταση, την οποία παγίως υιοθετεί για το θέμα,
ψήφισε ομόφωνα ένα επιπλέον κείμενο που είναι απόφαση αποκλειστικά στοχευμένη στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Ολόγω Σύνοδο, η Ελλάδα πέτυχε παράλληλα με την έκδοση της σύστασης, στην οποία γίνεται αναφορά στις κακές συνθήκες έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο, την έκδοση για πρώτη φορά απόφασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής που αφορά ειδικά στο θέμα της επιστροφής των Παρθενωνίων γλυπτών. Η Επιτροπή καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του και να συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η Βρετανική πλευρά, ότι η υπόθεση αφορά στο Βρετανικό Μουσείο. Αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα διεκδικεί δικαίως και νομίμως την επιστροφή των γλυπτών στη γενέθλια γη. Και τα δύο κείμενα της σύστασης και της απόφασης αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην καθόλου ανώμημη διεκδίκηση της χώρας μας. Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη υποδέχθηκε στο γραφείο της τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάθιου Λότζ, όπως ακούσατε και προηγουμένως. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών. Ο Υπουργός και ο πρέσβης συζήτησαν επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όπως είπε ο πρέσβης, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των μνημείων από την κλιματική κρίση. Τόσο ο πρέσβης όσο και ο Υπουργός εξέφρασαν την επιθυμία και τη βούληση των δύο χωρών για σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων. Στο πλευρό της Ελλάδας τάχθηκαν για πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκε και πριν και η Times του Λονδίνου, στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα με άρθρο «Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα, τώρα πρέπει να επιστραφούν». Η εφημερίδα μάλιστα αναφέρει ότι επί 50 χρόνια στήριζαν την κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο κατά της επιστροφής και σήμερα ανακοινώνουν ότι αλλάζουν γνώμη. Μετά τους Times και η βρετανική εφημερίδα Guardian τοποθετείται με άρθρο της υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.